Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα ανανεώσω το μπάνιο βάφοντας τα πλακάκια στους τοίχους και το πάτωμα. Εδώ βλέπουμε το μπάνιο το οποίο θα δουλέψουμε. Είναι ένα μπάνιο 45 ετών. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι το έπιπλο του νηπτήρα και η λεκάνη. Όλα τα άλλα ήταν όπως ήταν από την κατασκευή του κτηρίου. Τα πλακάκια ήταν σε σχετικά καλή κατάσταση. Είναι κάτι που θα μας βοηθήσει για να τα βάψουμε. Λίγο στο κάτσμα που χρειαστεί και θα είναι εντάξει. Ξεκινάμε να αφαιρούμε όλα τα πράγματα από το μπάνιο. Το βάψιμο μας επιτρέπει να διορθώσουμε και τα πλακάκια τα οποία ήταν σπασμένα, να μπορέσουμε να τα στοκάρουμε. Κλείνουμε με στόκο τις τρύπες, τις οποίες δεν θα τις χρησιμοποιήσουμε. Θα αφήσουμε μόνο αυτές που θα ξαναβάλουμε τα αντικείμενα στη θέση τους. Πρεσάρουμε την κόλλα να μπει καλά μέσα και με μια ταινία κρατάμε τα πλακάκια κολλημένα μέχρι να στεγνώσει η κόλλα. Προσπαθούμε να φέρουμε όσο πιο ίσια γίνεται το πάτωμα, κάνοντας ένα χαμό. Και αφού έχουμε τελειώσουμε τις δουλειές και έχουμε καθαρίσει καλά το μπάνιο, περνάμε μονωτική ταινία για να μονώσουμε τα σημεία που δεν θέλουμε να βαφτούν και ετοιμάζουμε το χρώμα μας. Το υλικό μας είναι δύο συστατικών, είναι το χρώμα και το σκληρυντικό, τα οποία πρέπει να αναμίξουμε. Επειδή δεν το έχω ξαναδουλέψει, θα ακολουθήσω πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στη συσκευασία να γράφει ότι χωρίς αστάρι μπορούμε να βάψουμε κατευθείαν πάνω στο πλακάκι, αφού έχουμε καθαρίσει πολύ καλά το μπάνιο με αλκαλικά απορρυπαντικά. Αδειάζουμε λίγο χρώμα στο σκαφάκι και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και να φανεί πιο εύκολα στο βίντεο, θα δείξω αυτή την επιφάνεια. Κανονικά ξεκινάμε από τα κοψίματα, με ένα πινελάκι, δηλαδή στις γωνίες. Κάνουμε σταυρωτές κινήσεις και επιμένουμε πολύ στους αρμούς. Βλέπουμε το αποτέλεσμα που έχει με το πρώτο χέρι. Το καλό είναι ότι το υλικό μας είναι υδατοδιαλυτό, οπότε με ένα πανάκι βρεγμένο μπορούμε να καθαρίσουμε τα σημεία που έχουμε λερώσει.
Βλέπουμε τη διαφορά, αριστερά είναι με δύο χέρια και δεξιά με ένα. Έχω βάψει και το πάτωμα στο σημείο που θα μπει το πλυντήριο, γιατί δεν θέλω τη στιγμή που το έχω τελειώσει να σπρώξω το πλυντήριο και να κάνω κάποια ζημιά. Είναι μία φορά περασμένο και βλέπουμε ότι το πλυντήριο μπήκε στη θέση του χωρίς να το βλάψει. Ένα πρόβλημα που προέκυψε ήταν ενώ έβγαζα τις μονοτικές ταινίες, βγήκε το χρώμα μαζί, το οποίο διαπιστώνουμε ότι γίνεται κάπως ελαστικό, σαν αδιάβροχη μεμβράνη. Κόβω γύρω γύρω στο να το βγάλω για να βάψω το σημείο εκείνο. Αυτό είναι λίγες ώρες μετά το βάψιμο. Ο κατασκευαστής δίνει 20 μέρες για να έρθει το προϊόν στην πλήρη αντοχή του ή για να προλάβει να την κοπανίσει. Και με ένα πινελάκι διορθώνουμε τη ζημιά. Για να μην συμβεί το ίδιο και εδώ, δεν θα χρησιμοποιήσω μόνο την κοιτανία. Θα βάψω με ένα πινελάκι, θα κάνω το κόψιμο. Και θα συνεχίσω κανονικά. Το χρώμα στο πάτωμα καλύπτει πάρα πολύ ωραία. Με ένα χέρι σχεδόν καλύφθηκε όλο το πάτωμα. Στη συσκευασία δεν αναγράφει πουθενά ότι είναι για μοσαϊκό, είναι για μάρμαρο και για πλακάκι, αλλά είπα να το δοκιμάσω. Μετά από 4-5 ώρες κάνουμε και το δεύτερο χέρι. Και το αφήνουμε να στεγνώσει. Περνάμε και το δεύτερο χέρι στο σημείο που είχε γίνει η ζημιά, και αφού έχουμε τελειώσει σχεδόν το μπάνιο, με ένα πινελάκι μικρό βάφουμε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια σημεία τα οποία μπορεί να έχουν ξεφύγει ή στις ενώσεις. Έτοιμο το μπάνιο. Το πάτωμα με δύο χέρια είχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Στο πλακάκι χρειάστηκε και τρίτο και σε πολλά σημεία και τέταρτο χέρι, κάτι που έκανε να χρησιμοποιήσω περισσότερο υλικό από όσο είχα υπολογίσει, αλλά το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό. Τελειώσαμε και με το μπάνιο. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Μένει μόνο να δούμε την αντοχή σε βάθος χρόνου που θα έχει. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε.